Isagogi. Meros proto. Mathenno ellinika. Kalimera. Εγώ είμαι ο δάσκαλος. Εσύ είσαι ο μαθητής. Εγώ είμαι Έλληνας. Εσύ δεν είσαι Έλληνας. Μιλώ ελληνικά. Οι Έλληνες μιλούν ελληνικά. Αυτό είναι ένα δωμάτιο. Αυτό είναι τραπέζι. Αυτό είναι καρέκλα. Αυτό είναι βιβλίο. Το βιβλίο είναι πάνω στο τραπέζι. Το χαρτί είναι πάνω στο τραπέζι. Η πένα και το μολύβι είναι πάνω στο τραπέζι. Το τραπέζι είναι στο δωμάτιο. Εσύ κάθεσαι μπροστά στο τραπέζι. Μαθαίνεις ελληνικά. Κρατάς στο χέρι σου ένα βιβλίο. Κοιτάζεις το βιβλίο. Εγώ μιλώ αργά. Όταν μιλώ αργά, με καταλαβαίνεις. Όταν μιλώ γρήγορα,
Δεν με καταλαβαίνεις. Μέρος. Δεύτερο. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Καλημέρα. Πώς είσαι? Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Ωραία. Ας αρχίσουμε τώρα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι τραπέζι. Πού είναι το τραπέζι? Είναι στο δωμάτιο. Και αυτό τι είναι? Αυτό είναι βιβλίο. Πού είναι το βιβλίο? Είναι πάνω στο τραπέζι. Τι άλλο είναι πάνω στο τραπέζι? Πάνω στο τραπέζι είναι επίσης μία πένα, ένα μολύβι και χαρτί. Πού κάθεσαι τώρα? Κάθομαι σε μια καρέκλα μπροστά στο τραπέζι. Τι κρατάς στο χέρι σου? Κρατώ ένα βιβλίο στο χέρι μου. Τι κάνεις τώρα? Κοιτάζω το βιβλίο. Τι μαθαίνεις τώρα? Μαθαίνω να μιλώ, να διαβάζω και να γράφω ελληνικά. Εγώ είμαι Έλληνας ή Άγγλος? Εσύ είσαι Έλληνας. Και εσύ
Έλληνας είσαι. Όχι. Εγώ δεν είμαι Έλληνας. Μιλάς ελληνικά; Ναι. Λίγο. Με καταλαβαίνεις; Όταν μιλώ αργά. Ναι. Σε καταλαβαίνω πολύ καλά. Και όταν μιλώ γρήγορα, με καταλαβαίνεις; Όχι. Δεν σε καταλαβαίνω. Καλά. Αρκετά για σήμερα. Χαίρετε. Χαίρετε. Και σας ευχαριστώ. Πρώτο μάθημα. Η οικογένειά μου. Να η οικογένειά μου. Η γυναίκα μου, ο γιος μου, η κόρη μου και εγώ. Εγώ είμαι ο κύριος Παπαδάκης. Η γυναίκα μου είναι η κυρία Παπαδάκη. Εγώ είμαι ο σύζυγος της κυρίας Παπαδάκη. Εγώ είμαι άντρας. Η κυρία Παπαδάκη είναι γυναίκα. Έχουμε δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Το αγόρι το λένε Νίκο και το κορίτσι το λένε Σοφία. Ο Νίκος είναι 10 χρονών. Η Σοφία είναι 8 χρονών. Ο Νίκος είναι γιος μου. Εγώ είμαι ο πατέρας του. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα του. Η Σοφία είναι κόρη μου. Εγώ είμαι ο πατέρας της. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα της. Ο Νίκος και η Σοφία είναι
παιδιά μας. Εγώ είμαι ο πατέρας τους. Η γυναίκα μου είναι η μητέρα τους. Αυτά είναι παιδιά μας. Εμείς είμαστε οι γονείς τους. Αγαπάμε τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας μας αγαπούν. Εγώ κάθομαι τώρα σε μια πολυθρόνα. Διαβάζω εφημερίδα. Και η γυναίκα μου επίσης κάθεται σε πολυθρόνα. Διαβάζει ένα βιβλίο. Ο Νίκος έχει μπροστά του ένα τρένο και παίζει. Η Σοφία φτιάχνει ένα φόρεμα για την κούκλα της. Στο δωμάτιο επίσης είναι ο σκύλος μας και η γάτα μας. Δεύτερο μάθημα. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Τίνος είναι αυτή η οικογένεια. Είναι η οικογένειά σας. Ποιος είμαι εγώ. Εσείς είστε ο κύριος Παπαδάκης. Πώς τον λένε το γιο μου. Τον λένε Νίκο. Πώς την λένε την κόρη μου. Την λένε Σοφία. Εσένα πώς σε λένε. Με λένε Πέτρο Παυλίδη. Πόσα παιδιά έχω εγώ. Εσείς έχετε δύο παιδιά. Ένα αγόρι και ένα κορίτσι. Έχεις εσύ παιδιά.
Όχι, δεν έχω. Δεν είμαι παντρεμένος. Πόσων ετών είναι ο γιος μου? Είναι 10 ετών. Και πόσων χρονών είναι η κόρη μου? Είναι 8 χρονών. Εσύ πόσων ετών είσαι? Είμαι 25. Έχει η Σοφία αδέλφια? Ναι, έχει έναν αδελφό. Ο Νίκος έχει αδελφούς? Όχι, δεν έχει αδελφούς. Αλλά έχει μία αδελφή. Τι κάνει τώρα η γυναίκα μου? Διαβάζει ένα βιβλίο. Στέκεται όρθια ή κάθεται? Κάθεται. Και ο Νίκος κάθεται? Όχι. Είναι γονατισμένος στο πάτωμα. Τι κάνει? Παίζει με τη γάτα. Τρίτο μάθημα. Η σάλα μας. Αυτή η εικόνα δείχνει τη σάλα μας. Είναι αρκετά μεγάλο δωμάτιο. Απέναντι από την πόρτα είναι ένα μεγάλο παράθυρο. Το παράθυρο έχει μακριές κουρτίνες. Αριστερά είναι ένας καναπές. Επάνω στον καναπέ είναι δυο μαξιλάρια. Κοντά στον καναπέ είναι ένα τραπεζάκι με ένα βάζο λουλούδια και μερικά βιβλία. Αριστερά από τον καναπέ είναι ένα λαμπαντέρ. Δεξιά, απέναντι από τον καναπέ
Είναι μία συσκευή τηλεοράσεως. Και μία βιβλιοθήκη γεμάτη βιβλία. Μέσα στο δωμάτιο υπάρχουν επίσης δύο πολυθρόνες. Κάτω από το παράθυρο βλέπουμε τους σωλήνες της κεντρικής θερμάνσεως. Αυτοί οι σωλήνες ζεσταίνουν το δωμάτιο όταν κάνει κρύο. Στο πάτωμα είναι ένα πολύ ωραίο χαλί. Στον ένα τοίχο κρέμεται μία μεγάλη εικόνα και στον άλλο ένα ρολόι. Τέταρτο μάθημα. Συνομιλία. Τι δείχνει αυτή η εικόνα? Δείχνει τη θάλασσα. Είναι μεγάλο δωμάτιο η σάλα. Αρκετά μεγάλο. Τι βλέπετε μπροστά από το παράθυρο? Βλέπω τους σωλήνες της κεντρικής θερμάνσεως. Τι είναι εκεί, αριστερά από το παράθυρο? Ένας καναπές. Βλέπετε τίποτα πάνω στον καναπέ? Μάλιστα. Βλέπω δύο μαξιλάρια. Πού είναι η βιβλιοθήκη? Δεξιά. Απέναντι από τον καναπέ. Πού είναι η συσκευή τηλεοράσεως? Και αυτή είναι δεξιά. Κοντά στην βιβλιοθήκη. Πώς ζεσταίνεται το δωμάτιο όταν κάνει κρύο? Με τους σωλήνες της κεντρικής θερμάνσεως. Με τι είναι στρωμένο το πάτωμα? Είναι στρωμένο με ένα χαλί.
Τι βλέπετε αριστερά από τον καναπέ? Ένα λαμπαντέρ. Υπάρχουν πολυθρόνες στο δωμάτιο? Μάλιστα. Υπάρχουν δύο πολυθρόνες. Η μία είναι δίπλα στο παράθυρο και η άλλη κοντά στη βιβλιοθήκη. Τι βλέπετε στους τοίχους? Βλέπω μία εικόνα και ένα ρολόι. Είναι κανείς μέσα στη σάλα? Όχι. Δεν είναι κανείς. Πέμπτο μάθημα. Επισκέψεις. Σήμερα έχουμε επισκέψεις. Είναι στη σάλα τώρα. Οι επισκέπτες μας είναι η ανιψιά μου η Ευγενία, ο αδελφός μου ο Γιώργος, η γυναίκα του η Ελένη και ο φίλος τους Γιάννης Πετρόπουλος. Ο Γιώργος μας σύστησε το φίλο του. Ο Γιώργος είπε: «Επιτρέψτε μου να σας συστήσω το φίλο μου, τον κύριο Πετρόπουλο». Η γυναίκα μου απάντησε: «Χαίρο πολύ. Καθίστε παρακαλώ». Στο μικρό τραπέζι είναι μία καφετιέρα, μερικά φλιτζάνια με τα πιατάκια τους, μια γαλατιέρα, ζάχαρη και γλυκά. Εμείς καθόμαστε στο τραπέζι. Η γυναίκα μου σερβίρει τον καφέ και εγώ προσφέρω τα γλυκίσματα. Εμείς οι Έλληνες αγαπάμε πολύ τις πάστες. Οι κυρίες μιλούν για τον καιρό και για τη μόδα. Εμείς οι άντρες μιλούμε για πολιτικά, για τις δουλειές μας,
και για τα νέα της ημέρας. Έκτο μάθημα. Μία συνομιλία. Τι είναι οι επισκέπτες μας? Είναι η ανιψιά σας, ο αδελφός σας, η γυναίκα του και ο φίλος τους, ο κύριος Πετρόπουλος. Ποιος συστήνει τον κύριο Πετρόπουλο? Ο αδελφός σας τον συστήνει. Ο αδελφός σας λέει: επιτρέψτε μου να σας συστήσω το φίλο μου τον κύριο Πετρόπουλο. Τι λέει η γυναίκα μου? Η γυναίκα σας λέει: χαίρο πολύ. Καθίστε παρακαλώ. Πόσον καιρό είναι στην Αθήνα ο κύριος Πετρόπουλος? 15 μέρες. Πού καθόμαστε τώρα? Εσείς κάθεστε κοντά στο τραπεζάκι. Τι είναι πάνω στο τραπέζι? Μια καφετιέρα, μερικά φλιτζάνια με τα πιατάκια τους, μια γαλατιέρα, ζάχαρη και γλυκά. Σας αρέσουν τα γλυκίσματα? Βεβαίως μου αρέσουν. Ιδίως οι πάστες. Ποιος σερβίρει τον καφέ? Η γυναίκα σας σερβίρει τον καφέ. Η ίδια προσφέρει και τα γλυκίσματα? Όχι. Τα γλυκίσματα τα προσφέρετε εσείς. Για τι πράγμα μιλούν οι κυρίες? Μιλούν για τον καιρό και για τη μόδα. Για τι πράγμα μιλούμε εμείς οι άντρες? Μιλάτε για τα πολιτικά, για τις δουλειές σας και για τα νέα της ημέρας. Έβδομο μάθημα.
η τραπεζαρία. Το δωμάτιο όπου τρώμε το λέμε τραπεζαρία. Στην τραπεζαρία προγευματίζουμε, γευματίζουμε και δειπνάμε. Το τραπέζι είναι στρωμένο με ένα άσπρο τραπεζομάντιλο. Ο οικοδεσπότης κάθεται απέναντι από την οικοδέσποινα. Δεξιά κάθεται ένας προσκεκλημένος. Ο καθένας έχει μπροστά του ένα πιάτο, ένα μαχαίρι, ένα πιρούνι, ένα κουτάλι, ένα ποτήρι του νερού, ένα ποτήρι του κρασιού, μία πετσέτα φαγητού και μία φέτα ψωμί. Πάνω στο τραπέζι υπάρχει αλάτι, πιπέρι, μουστάρδα, λάδι, ξύδι, μια μπουκάλα κρασί και μια κανάτα νερό. Η φρουτιέρα που είναι πάνω στο μπουφέ έχει φρούτα, σταφύλια, μήλα, αχλάδια, πορτοκάλια και καρύδια. Αρχίζει το γεύμα. Πριν από το γεύμα, οι άντρες ήπιαν ένα ουζάκι και πήραν λίγους μεζέδες. Η κυρία του σπιτιού σερβίρει τη σούπα. Ύστερα θα φάνε ψάρι, κρέας, τυρί και φρούτα. Μετά το γεύμα πηγαίνουν όλοι στη σάλα. Πίνουν καφέ,
και μιλούν για τα νέα της ημέρας. Κατά τις 11 ο ξένος ετοιμάζεται να φύγει. Ευχαριστεί τον οικοδεσπότη και την οικοδέσποινα για την ωραία βραδιά. Τους αποχαιρετά και φεύγει για το σπίτι του. Όγδοο μάθημα. Το γεύμα. Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Χάρηκα που ήλθατε. Θα πάρετε κανένα κρασάκι πριν από το φαγητό? Πολύ ευχαρίστως. Το γεύμα είναι έτοιμο τώρα. Ας πάμε στην τραπεζαρία. Δεν κάθεστε εδώ δεξιά μου? Κύριε Ηλιόπουλε, θα πάρετε λίγη σούπα αυγολέμονο? Μάλιστα, ευχαριστώ. Μ' αρέσει πολύ αυτή η ελληνική σούπα. Και πώς σας φαίνεται η πρωτεύουσά μας? Είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πόλεις της Ευρώπης. Θα πάρετε βέβαια ακόμα λίγο κοτόπουλο. Ναι, ευχαρίστως. Είναι πολύ νόστιμο. Λιώνει στο στόμα. Πρέπει να σας συγχαρώ για τη μαγειρική σας. Μου δίνετε παρακαλώ το αλατοπίπερο? Ευχαριστώ. Θα πάρετε ένα κομμάτι μπακλαβά? Είναι φτιαγμένος με φύλλο. Καρύδια και μέλι. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Φαίνεται πετυχημένος. Και δεν αμφιβάλλω πως και η γεύση του θα είναι έκτακτη. Πώς σας φαίνεται η ελληνική μαγειρική? Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δεν πάμε τώρα στη σάλα να πιούμε τον καφέ μας?
Εκεί είναι πιο αναπαυτικά. Σας αρέσει ο καφές? Πολύ. Μάλιστα. Πώς τον πίνετε? Βαρύ γλυκό ή μέτριο? Μέτριο. Πέρασε όμως η ώρα. Πρέπει να πηγαίνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ωραίο γεύμα και για την ευχάριστη βραδιά. Ένατο μάθημα. Το σπίτι. Όταν ήμουνα πέρσι στην Αθήνα, επισκέφθηκα έναν παλιό μου φίλο. Έχει ένα πολύ ωραίο σπίτι. Όχι πολύ μακριά από το κέντρο της πόλεως. Το αγόρασε εδώ και 10 χρόνια, όταν παντρεύτηκε. Στο ισόγειο είναι η σάλα, η τραπεζαρία και η κουζίνα. Σε αυτά τα δωμάτια μπαίνει κανείς από το χολ. Στο χολ υπάρχει μια κρεμάστρα για τα επανοφόρια και τα καπέλα. Επίσης υπάρχει και μία ομπρελοθήκη. Στο πρώτο πάτωμα είναι οι κρεβατοκάμαρες το λουτρό και το αποχωρητήριο. Η σκάλα οδηγεί από το ισόγειο στο πρώτο πάτωμα. Δίπλα στο σπίτι είναι το γκαράζ. Πίσω από το σπίτι υπάρχει ένας μεγάλος κήπος με πρασιά και παρτέρια. Πιο πέρα από την πρασιά είναι καρποφόρα δέντρα και ένας λαχανόκηπος. Μπροστά από το σπίτι είναι ένας μικρότερος κήπος με μια μικρή πρασιά και μερικά παρτέρια. Του φίλου μου,
Του αρέσει πολύ να ασχολείται με τον κήπο. Ιδίως του αρέσουν πολύ τα λουλούδια και είναι γνωστός για τα ωραία του τριαντάφυλλα και τα ωραία του γαρίφαλα. Δέκατο μάθημα. Ένας επισκέπτης. Κύριε Καλομύρη, τι ευχάριστη έκπληξη. Πότε ήρθατε? Την περασμένη εβδομάδα. Τι νέα λοιπόν? Πώς είστε? Αρκετά καλά. Σας ευχαριστώ. Και πώς πάνε οι δουλειές? Έτσι και έτσι. Και εσείς πώς τα περνάτε? Πολύ ωραία. Πρέπει να έρθετε να μας δείτε. Ευχαρίστως. Πού κάθεστε τώρα? Καθόμαστε πάντα στο ίδιο σπίτι. Και εσείς πού μένετε? Στο ξενοδοχείο Μητρόπολης. Ωραία. Θα περάσω σε καμιά ώρα να σας πάρω να πάμε σπίτι. Αυτό εδώ είναι το σπίτι μου. Α, έχετε πολύ ωραίο σπίτι. Περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Θα καθίσετε βέβαια να σας κάνουμε το τραπέζι. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να γυρίσω στο ξενοδοχείο. Εκεί θα συναντήσω κάποιον και θα φάμε μαζί. Κρίμα. Ας πάρουμε τουλάχιστον ένα ουζάκι και μετά καθόμαστε λίγο στον κήπο. Ευχαρίστως. Τι ωραίος κήπος. Και τι περιποιημένος που είναι. Τώρα, δυστυχώς, πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Να μας ξανάρθετε. Θέλετε να έρθετε για δείπνο την επόμενη Τρίτη? Ευχαριστώ. Θα έρθω οπωσδήποτε. Θα σας περιμένουμε λοιπόν κατά τις 8 η ώρα.